χειροποίητες, απίστευτες, καλαματιανές δίπλες. Καταλάβατε. Να μην μπορώ εγώ να μπω στο τζιν, να είναι η κοπέλα όπως τη βλέπετε. Αγάπη μου, ευχαριστώ. Τι κάνεις, να κάτσω. Να κάτσεις, αγάπη. Να κάτσεις όρθια, πες. Να κάτσεις, κουινάρα μου. Είμαι τόσο χαρούμενη, καταρχάς. Εγώ να δεις. Που ήρθες. Που ξεκίνησες. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Που ξεαγχώθηκες. Έτσι σαν να ξέρεις μαζί σου το άγχος σου στην αρχή και έλεγα. Όλο. Δεν έχω δει πιο γλυκό πράγμα από την εισαγωγή. Έλα, μωρέ, Κατερίνα, τώρα. Ήμουν αγχωμένη, ξέρεις τι είπα. Άσε με, παιδάκι μου το. Είναι αυτό που ξανασυστήνεσαι εσύ με τον εαυτό σου και με τις κάμερες και με τους ανθρώπους που σε παρακολουθούν. Και είχα αυτή τη γλυκιά αγωνία, δεν στο κρύψω. Καλέ, εμένα μου φάνηκε τόσο χαριτωμένο. Δηλαδή, θα μου φαινόταν πολύ περίεργο να πω μετά από τόσο καιρό πήγαινε και να βγει τύπου. Είναι γεια σου, είμαι υπεράνετη, δεν έχω καθόλου άγχος. Είναι και ανθρώπινο τελικά. Είχανε και μετά ήταν σαν να μπήκε όλο, ρε παιδί μου, τόσο ωραία, τόσο γλυκά που το ευχαριστήθηκα. Ήταν και χορταστικό γιατί είναι, κρατάει αρκετά. Οπότε κρατάμε μαζί με τον κόσμο και δεν είναι ζωντανό. Κρατάμε και εμείς γερά. Είναι χορταστικό. Αγάπη μου, ήταν μία αρχή που από ό,τι φαίνεται θα έχει μία εξαιρετική συνέχεια. Ήδη είναι ένα πρόγραμμα που. Αυτός είναι ο στόχος μας, να χτιστεί ένα ωραίο ραντεβού με τον κόσμο και ταυτόχρονα δεν μιλάμε μόνο για το live, μιλάμε και με την όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται και θα φανεί πολύ σύντομα ακόμα πιο έντονα με τις κοπέλες οι οποίες τώρα μαθαίνουν, τώρα γνωρίζουν αυτό το μονοπάτι. Να το πούμε αυτό. Ασχολείται. Εμένα μου άρεσε καταρχάς ότι ήθελες να κάνεις πρωταγωνιστές τις κοπέλες. Ήθελα να. Να γνωριστούν από τον κόσμο, να καταλάβουν τι είναι αυτά τα κορίτσια. Κοίταξε, δεν είχα γνωριστεί μαζί τους από πριν, δεν είχα την επαφή και δεν ήθελα να την έχω, να σου πω την αλήθεια, και πρακτικά δεν γινόταν, γιατί είναι ωραίο να έχεις μια εικόνα από πριν κάποιων προσωπικότητων και μετά να τις βλέπεις από κοντά. Βέβαια, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, το να έρχεσαι μπροστά στον κόσμο για πρώτη φορά. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Να είναι όλα τόσο κοντά οι άνθρωποι. Ναι, είναι αγχωτικό. Παιδιά μου τώρα, και τι. Ήταν challenge, όντως. Υποφωτισμένο περιβάλλον, δίπλα σου, η κεντρική παρουσιάστρια και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, κάτι απλό. Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Και παίρνετε ακριβώς κριτές καθηγητές, άνθρωποι που ξέρεις τη διαδρομή και την πορεία του. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό το λάθος που κάνουν τα κορίτσια είναι ότι διαλέξαν ίσως πράγματα που θέλουν εξέλιξη. Δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι στα 60 δεύτερα. Μόνο την εισαγωγή του μπορείς να κάνεις. Είναι τηλεπαιχνίδι που λες, ναι. Γενικώς όμως, όταν δεν έχεις εμπειρία πιο πριν και επαφή, λες κάτι που το λέω τώρα με άνεση, με χαλαρό τρόπο, μπροστά στον καθρέφτη μου. Ναι. Και ξέρεις, το χαίρομαι, το γελάω. Εκείνη την ώρα δεν είναι. Ξεχνάς και το όνομά σου. Αλλά εγώ θα συστηνώμουν Βαγγέλης. Τι συζητάς τώρα. Αποκλείεται. Εσύ και θα συστηνώσουν Βαγγέλης, θα σε πέτα τα κανένα. Το μόνο σίγουρο, γιατί θα κάνει ούτως ή άλλως Βαγγέλης. Άντε καλές. Να σου πω, Ιωάννα, ήταν μεγαλύτερο το άγχος της έναρξης του TV Queen από την πρώτη σου εκπομπή στο Crit TV. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Θα σου πω ότι ήταν διαφορετικό τελείως το mood το δικό μου, γιατί από τη μια στην Crit TV πάμε πίσω. Πάμε σε ένα πολύ άγουρο πρόσωπο που ήταν τελείως και την άλλη. Είναι υποψιασμένη που βγήκαμε στην αρχή. Το κομμάτι αυτό λοιπόν είναι τόσο διαφορετικό από το τώρα μου, γιατί τώρα εκεί ξέρω τι μου γίνεται, αλλά εκεί είμαι σε μια φάση διαφορετική εγώ. Από τη μια ξέρω, έχω αυτό το ξέρεις. Πολύ ηρεμία είσαι. Ναι, έχω ηρεμήσει πολύ. Αλήθεια. Εγώ το λέω και στον κουμπάρο αγαπημένο που ξέρει ότι. Πολύ αγαπημένο και σε λατρεύει και εσένα. Ο Σιντώνας Γιαννόπουλος. Το πόσο, όταν βγήκαμε εκείνο το βράδυ, το πόσο ηρεμή είσαι, ότι δεν ήσουν ένας άνθρωπος που έμεινες εκτός τηλεόρασης και ήταν αυτό που λέμε ένας συγχυσμένος άνθρωπος, ότι κάτι του λείπει. Δηλαδή και τότε νομίζω ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η κουβέντα για. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Όχι. Πολύ ήρεμη. Ευχαριστώ που το λες. Λέω, κοίτα να δεις, περνάει καλά και εκτός αυτό το κορίτσι μας. Περνάω καλά. Είναι συνειδητοποιημένα αυτά τα οποία κάνω. Και βέβαια περνάω πάρα πολύ καλά. Εννοείται αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μας. Είναι ένας χώρος που έχει τόση ομορφιά. Έχει τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις του. Αλλά οτιδήποτε κάνω και ειδικά στη φάση αυτή που ήμασταν πριν, ήταν τόσο συνειδητοποιημένο και χαλαρό το μέσα μου, που έλεγα ότι το απολαμβάνω. Δεν βιάζομαι στη ζωή μου γενικά να κάνω πράγματα. Δεν βιάζεσαι. Όχι. Τι να βιαστείς, παιδί μου. Δεν βιάζομαι. Όχι μόνο ηλικιακά. Δεν βιάζομαι γενικά. Θεωρώ ότι όταν κάτι το θέλεις πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο λες να το τραβήξει, να το φέρει το σύμπαν όλα αυτά τα οποία ακούμε. Ναι. Από την άλλη, όμως, κάνουμε πολλές φορές το λάθος από την ανυπομονησία μας και πιέζουμε όχι απαραίτητα καταστάσεις, πιέζουμε το μέσα μας για να γίνει κάτι. Δηλαδή, λες ότι κοιμάμαι, ξυπνάω και έχω αυτόν τον καημό. Εγώ δεν τον ήλθα. Να γίνει, ναι.
Καμιά φορά και ο κόσμος, τώρα που το σκέφτομαι, σου δημιουργεί και αυτή την αίσθηση ότι πρέπει. Τι θα κάνεις τώρα, πρέπει να του απαντήσεις κάτι. Και όταν. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Το σούπερ μάρκετ. Είναι, κάνω τα ψώνια μου. Εδώ. Εδώ, άνθρωπός μου. Ωραία. Πολλές φορές μου έχει τύχει, αλλά θα σου πω τώρα σε μια φάση που. Έχω τη μικρούλα. Καλά, είμαστε παντού μαζί. Την έχω ψωνίζουμε και με ρωτάει ο άνθρωπος που με εξυπηρετεί. Και τώρα τι κάνετε, δεν ήταν πλήρως ενημερωμένος από το τηλεοπτικό τοπίο και δεν όφιλε κιόλας να είναι. Και του λέω, ψωνίζω, του λέω εγώ. Ναι. Γενικά τι κάνετε. Λέω, είμαι καλά. Όντως δεν απαντούσα, δεν προσπαθούσα να τον αποφύγω. Και μου λέει, δεν δουλεύετε. Λέω, που με περνάτε, με πετυχαίνετε σε μια φάση που έχω τη μικρούλα, ας πούμε, το μεγάλο μου, τη φροντίδα κλπ. Και μου λέει, και πότε θα γυρίσετε. Λάτω. Του λέω, θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Καλά, δεν αγχώνεστε. Δεν αγχώνομαι, όντως. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Καμιά φορά όμως ο κόσμος σου δημιουργεί την ανάγκη να πρέπει να απαντήσεις κάτι ή να αφήσεις να οριθεί ότι έρχεται κάτι. Αυτό. Ότι είμαι σε γνωστές συζητήσεις. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Ούτε εγώ το κάνω πια, γιατί είναι και αστείο. Να, πάντα, ναι. Ό,τι και να τους πεις, θα πεις στο σούπερ μάρκετ. Τώρα τι κάνετε. Έχω ανακαλύψει μια καινούργια φόρμουλα για να μακραίνουν τα μαλλιά. Α, τηλεόραση δεν κάνει. Δεν κάνετε, γλυκούλα, κακομοίρα. Με έχουν πει πολλά. Με έχουν πει στα social media άνεργοι. Α, δέστε τώρα, δεν έχει δουλειά και ανεβάζει βιντεάκι από το γυμναστήριο. Δηλαδή κάτι ετερόκλητα πράγματα. Και εκεί καταλαβαίνεις από τη μία ότι υπάρχει ένα κοινό αυτών social media. Βγάζει τη δική του. Δεν ξέρω, χολή το λέω εγώ. Ναι, υπάρχει αυτό το είναι, κοινό. Είναι τόσο τοξικό. Και από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα σου πούνε καλοπροαίρετα. Μπράβο, ρε παιδί μου, που περνά σε αυτή τη φάση, που μεγαλώνει το παιδί σου, που κάνει και άλλα πράγματα. Επίσης. Δεν μπορεί να του φέρει ικανοποιημένο. Φοβερό. Που, καλά, και εγώ έχω ζήσει το απόλυτα. Είναι το γνωστό προσβλημέντο. Ναι. Ακαλέ, πολύ ωραία είστε από κοντά. Εκεί δεν βγαίνετε πολύ ωραία. Μου το λένε και εμένα συχνά και λέω το από κοντά μετράει. Γιατί το τηλεοπτικό δεν είναι καλό. Τα ακούει τώρα η ομάδα του beauty team από πίσω και θα τραβάει μαλλιά, θα βγάζει όλα. Αγάπη μου, όχι, είστε καταπληκτικοί. Τι να κάνουμε, λέω, να πάμε πόρτα-πόρτα. Ωραίο κοντινό. Για να δω το κορίτσι. Το δικό σου κοντινό, το δικό μου. Με έβγαλε λίγο για να μην αφιονιστώ. Αλλά αφού θέλει να το δείξει, άσε με να το ζήσω. Με έβγαλε λίγο. Έλα, καλά, είσαι υπέροχη. Για να μην αφιονιστώ. Θέλω να σου πω ότι σε απολαμβάνω, να ξέρει, στο ρόλο σου αυτό, στο χώρο σου αυτό, με όλη σου την ομάδα, με αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Κάνουμε μάχη, η οποία. Εμείς. Ναι, αλλά έχει γίνει αυτό το ωραίο, η συνήθεια του ραντεβού, το τηλεοπτικό, και να ξέρει αυτό χτίζεται. Και μ' αρέσει. Το πιστεύω και εγώ και πιστεύω πολύ σε αυτό που είπε στα κορίτσια για το. Της μη μίμησης, του να μην μιμούμαστε. Μεγάλη κουβέντα. Και το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί και οι δύο σε εκπομπές που ναι. Σε πιάνει ένας πανικός και λες. Ωραία, παιδί μου, μήπως αυτό το διαφορετικό που κάνω δεν πρέπει, μήπως να πάω να μιμηθώ λίγο το δίπλα. Και συνήθως 8 στις 10 μπορεί και παραπάνω αποτυγχάνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Ξέρεις, για μένα είναι πολύ βασικό τώρα το λέω το τώρα γιατί δεν είναι τυχαίο, τώρα που είμαι σε ένα περιβάλλον που πραγματικά αισθάνομαι. Φτούφτου, Παναγίτσα μου, το ματιάζω. Ναι, καλά, αλλά αισθάνομαι τόσο ηρεμή και τόσο καλά και χαίρομαι γιατί ο κόσμος που με ζει πίσω από τις κάμερες, εσύ που με ξέρεις, αυτά τα vibes που έχω, όχι απλά μου επιτρέπεται, μου δίνεται και μια όθηση ότι όπως το νιώσεις. Δηλαδή, σαν να σου λένε βγες από τη σκαλέτα, βγες από αυτό το κουμπωμένο. Εννοείται. Βγες από αυτό και να είσαι ο εαυτός σου. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι περνάω καλά και χαίρομαι. Φαίνεται. Επίσης, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι γενικά είσαι ένα πλάσμα που έχεις. Είσαι ένα αστείο πλάσμα. Και γιατί και αυτό είναι μια ταμπέλα, να πούμε στην τηλεόραση. Ναι, ότι ποιος είναι απαραίτητα κάνει... αυτή η εμφάνιση σετάρει με αυτό. Αυτή η εμφάνιση σετάρει με αυτό. Το κάνουν οι άνθρωποι αυτό καμιά φορά. Ναι. Δεν ξέρω με τι πρόθεση, δεν θα το αναλύσω τώρα, αλλά καμιά φορά στο κάνουν τόσο έντονα που αρχίζεις και εσύ μετά στο σπίτι και αναρωτιέσαι, μωρέ, μήπως δεν πρέπει να είμαι τόσο αλέγκρα. Μήπως δεν πρέπει. Καμιά φορά τον σκέφτομαι στο παρελθόν πράγματα που έχω τολμήσει να κάνω. Που με ακολουθούν στο διαδίκτυο, δηλαδή δεν φεύγουν. Ναι, καλέ, και εμένα. Από τσιφτετέλια μέχρι. Δεν ήταν η ανάγκη μου να. Ήταν η διάθεσή μου. Με τι ωραίο τρόπο. Να βγαίνω αλαβάστρινη. Ήταν όμως η διάθεσή μου να κάνω κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι πολλές φορές πέφτουμε σε λούμπες που άλλοι φτιάχνουν για μας, να πρέπει να δείξουμε ή να εξηγήσουμε γιατί κάνουμε κάτι. Αυτό. Άστον αφορμητισμό ενός ανθρώπου. Την επεξήγηση του μέσα μας, που κι εγώ το θεωρώ μεγάλο φάουλ. Είναι φάουλ. Εγώ εκείνη τη μέρα που χόρεψε στο Oriental, έπεσα κι εγώ σε κατάθλιψη και δίαιτα μετά.
είχε βγει με το κολάν και τη στολή την Oriental. Είχαμε πέσει διάφορες τότε. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που λες. Όχι, είσαι υπερβολική. Εγώ. Ας ξεκινήσει η κανονική συνέντευξη, θα γίνει μάχη εδώ πέρα. Γίνει μάχη και τραβάνε τα πάντα, μαλλιά, όλα. Όχι. Θα φύγουν 3 κιλά τρέσες. Δεν έχει τίποτα από πάνω μας. Αυτό. Θα μείνει εκεί, καμία δεν θα κουμπίσει την άλλη. Καμία δεν θα κουμπίσει την άλλη. Και αρχίζουμε και πετάμε δίπλες η μία στην άλλη. Εδώ ένα προς τα δω. Θέλω να πω ότι. Θα είναι χαρτωμένο, αλλά θα είναι χάρη το διπλωμένο. Είναι χαρτωμένο προς τα έτσι. Να πω ότι, ρε παιδί μου, αυτό και εγώ πιστεύω ότι είναι το λάθος μας, ότι αρχίζουμε κάποιες στιγμές από τα σχόλια που εγώ τα θεωρώ πολύ βοηθητικά πολλές φορές, τα σχόλια στα social. Είναι, ναι. Της καλής πρόθεσης που λέω πάντα. Δηλαδή, το δεν μ' αρέσει η Μαλέσκου γιατί είπε αυτό, να το δεχτώ. Το δεν μ' αρέσει η Μαλέσκου γιατί είναι ξανθιά, γιατί δεν όμως, αρέσει, δεν μπορώ να το δεχτώ. Και ότι σε βάζουν από πριν σε ένα καλούπι, λες και πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια συγκεκριμένη κοψιά ανθρώπων που εξυπηρετούν αυτό, την εικόνα. Δηλαδή, ξανθό μαλλί, βαμμένη, φτιαγμένη, ωραία, προσεγμένη, ντυμένη. Άρα, έλα μωρέ τώρα, αυτή δεν ξέρει να μιλήσει. Χτύπησε ποτέ λαμπάκι ένα κακό σχόλιο που το έχει ακόμα στο. Με έχουν χτυπήσει αρκετά λαμπάκια, επειδή είναι ακριβώς τόσο λίγα και μετρημένα, το αντίστροφο σου λέω εγώ. Σου μένουν αυτά τα αρνητικά και λες τώρα τι νιώθει το ο άλλος. Το top λαμπάκι ήταν το. Αυτό με την ανεργία που μου είπες πριν, ή υπήρξε και κάτι πιο σκληρό. Η ανεργία είναι αστείο, γελάς. Τα πιο σκληρά είναι αυτά τα οποία σου αγγίζουν με έναν τρόπο και το επαγγελματικό ή το συγχέουν και το συνδέουν με το προσωπικό και με τη μητρότητα. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Όπως επίσης και πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Σου πω ένα τώρα παράδειγμα που λέγαμε πριν για το γυμναστήριο. Εγώ κάνω μια μεγάλη προσπάθεια χρονικά. Όταν είμαι στο γυμναστήριο, ειδικά τώρα που η μικρή μπουσουλάει, δεν είναι ένα μωράκι που θα το βάλω στο καρότσι και θα κάτσει. Να βρω το χρόνο να κάνω κάτι για μένα, να εκτονωθώ, να γυμναστώ. Δεν καθίσταται πάντα εφικτό, δηλαδή δεν είναι πάω τώρα, τι ωραία. Και έχουν υπάρξει πολλές φορές σχόλια τα οποία θέλουν να είναι το μωρό με τις δαντάδες. Ή καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θεωρεί αυτονόητο ότι σώνει και ντε πρέπει να έχεις βοήθεια. Ή ότι σου περισσεύουν, ρε παιδί μου, και οικονομικά, ότι έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου, το οικονομικό θέμα της ζωής σου, ότι σου περισσεύουν πράγματα, ότι. Και άσε το οικονομικό. Ότι είσαι μια μαμά. Προνομιούχα. Που θα έχει. Ναι, και ότι θα έχεις αυτονόητα, θα είναι ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή το να έχει μια μαμά να κάνει αυτή τη δουλειά όπως άλλες τόσες μανάδες που κάνουν, αλλά ασχολούνται με άλλα αντικείμενα. Και να θέλουν να μεγαλώνουν μόνοι στο παιδί τους. Είναι τόσο μακρινό σενάριο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Απλά μπορεί να μην είναι πολύ πιστευτό για τους ανθρώπους έξω ότι η γυναίκα της τηλεόρασης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ψωνίζεις, κάνεις πράγματα. Δεν είναι. Όλοι, βρε, το ίδιο είμαστε όλοι. Τώρα, αν κάποιος επιθυμεί ή έχει την ευχέρεια να διευκολύνεται με άλλα πράγματα, καλά το κάνει ο άνθρωπος. Εγώ δεν θα κρίνω. Απλά δεν μπορεί θα να συμβεί και σε μια ιδιωτική υπάλληλο αυτό. Τι σημαίνει πράγμα. Αυτό, ναι. Χαζά όπως πράγματα επίσης, τώρα συζητάμε, αλλά είναι σχόλια. Πάντα respect σε μία μάνα που δουλεύει, ξέρω εγώ, στις 6 το πρωί, έχει 3 παιδιά και είναι απίκος της υποχρέωσης της. Εγώ αυτό λέω πάντα. Αυτές άξιες θα φαζούν. Και αυτό που εγώ θέλω να πω είναι που ταυτίστηκα απίθανα με το κομμάτι που έλεγες για την προσωπική ζωή και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν επιλέγει να είναι. Δεν έχει σχέση με τον χώρο. Επειδή μου συμβαίνει και εμένα το ίδιο. Καταλαβαίνεις. Και δει με έναν άνθρωπο. Παρεπιπτόντως ήταν και εκπαιδευτή σκύλων. Όντως. Μάλλον οι εκπαιδευτές σκύλων το έχουν αυτό. Τι συμβαίνει. Τι έχει γίνει. Τι ξέρω. Τι μας κρύβουν. Που και ο ίδιος, θυμάμαι, είχε βγει το πρώτο μας παπαρατσικό. Όπω. Και είχε σοκαριστεί. Και πραγματικά η τριγμή στη σχέση είναι τεράστια. Άκουσα που το είπε σε μια συνέντευξη. Αλήθεια είναι. Παρότι δεν μιλάω για τα προσωπικά, αλλά πρόσφατα ναι, μου έγινε μια ερώτηση και ήταν μια πραγματικότητα. Γιατί όταν εισβάλλει ένα κομμάτι που εσύ θες να το προστατεύσεις, το κομμάτι αυτό όμως το προσωπικό και εισβάλλει η δουλειά σου, άρα η δημοσιότητα, εσύ δεν το επιδιώκεις, ίσα-ίσα που του διαφυλάτης σαν κόρη οφθαλμού. Το έχετε σημαίνει πολύ εσείς. Πάρα πολύ. Σε σημείο πολύ πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε καμιά φορά λέω. Αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μας. Ξέρεις, δημιουργείται μια ανακατοσούρα. Και δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Έλα μωρέ, μια φωτογραφία έγινε και εσύ το κάνετε θέμα. Αν δεν έχεις μάθει έτσι και δεν το επιδιώκεις. Είναι τόσο όλο έρχεται μπάλα που τα απόνερα ταλούζεται το ζευγάρι. Και το θέμα είναι αν μπορούν μετά με αυτούς τους κλειδονισμούς να προχωρήσουν, να το διαχειριστούν. Εμένα τότε, ας πούμε, στο σύντροφό μου, του είχαν πει είσαι το όνομα της Κατερινάς, της Ζαρυφή. Άρα προσδιορίζεσαι μέσα από το άλλο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και το αντίστροφο. Εμένα δεν θα μου άρεσε, ούτε μου άρεσε ποτέ να προσδιορίζομαι ως κάτι άλλο. Όχι ως κτήμα, ως πρόσωπο που. Σαν να λέγανε ότι είσαι η γυναίκα του τάδε. Εμένα. Και εγώ είμαι έτσι. Πολύ έτσι. Δεν μου αρέσει. Ακόμα και αν το λένε κολακευτικά και με αγάπη. Πόσο μάλλον στον Κωνσταντίνο. Δεν το θέλουμε. Και τώρα, καμιά φορά που βλέπω φωτογραφίες στο διαδίκτυο, δεν έχουμε κοινές φωτογραφίες μαζί.
Δεν έχετε. Όχι, όχι. Είναι ελάχιστες και οι selfie που θα βγάλουμε και οι φωτογραφίες που θα βγάλουμε. Το κλείνω, το κυνηγάω να βγάλουμε. Ζούμε τη στιγμή. Είναι και άσχημος, μωρέ. Πολύ άσχημος. Πολύ... Είναι και πολύ άσχημο αγόρι. Ναι, ένα κούκλος να πούμε. Είναι, έτσι είναι... υποφωτισμένος από πίσω ζω, πώς βλέπεις. Λέρε, εγώ καμιά φορά σκέφτομαι θα βάλω καμιά μέρα φατσούλα. Φατσούλα και στο μωρό που βάζω για να μην φαίνεται το προσωπάκι. Θα βάλω και στον άνθρωπο. Έχει πλάκα γιατί είναι όντως σαν να είναι paranormal activity. Ένα φάντασμα από πίσω, η Μαλέσκο. Είναι η μόνη κοινή μας φωτογραφία. Ναι. Έχετε βρει τις ισορροπίες σας, Ιωάννα μου. Τώρα ναι, τώρα θα σου πω που έχει περάσει ένα χρόνο. Τώρα ξαναμπήκε στο. Α, από αυτή την άποψη, θα σου πω ότι τώρα που έκλεισε μικρή τον έναν χρόνο, έχει ρολάρει κάπως διαφορετικά η ζωή μας. Και γι' αυτό γιατί έχουμε βρει τα πατήματά μας στο πώς είναι η καθημερινότητα. Τώρα που ξαναμπήκα εγώ στο κομμάτι της δουλειάς, είναι πάλι περνάμε μία αναπροσαρμογή, θα την έλεγα. Επειδή χρονικά είναι αλλάζει όλο. Και πολύ δημοσιότητα απότομα. Τόσο αυτό όχι να με ανησυχήσει, να μας επηρεάσει, γιατί πλέον ο κόσμος σέβεται ότι έχει καταλάβει. Το χρονικό κομμάτι είναι πιο πολύ που προσπαθούμε να βρούμε τις ισορροπίες μας. Γιατί πού θα την αφήσω, θα την κρατήσει εκείνος όταν πρέπει να είμαι εκτός. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει καλή θέληση και διάθεση, δεν το συζητώ. Γίνονται όλα. Ναι. Και αγάπη. Και πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και έρχεται λοιπόν το TV Queen. Ναι. Στην πρεμιέρα είπες ότι όταν έχεις ανθρώπους να σε κρίνουν και δεν σε καθοδικούν, όλα είναι πιο δύσκολα. Είναι. Όχι μόνο είναι πιο δύσκολα, είναι και πιο αγχωτικά. Γιατί όταν ξεκινάς κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργεί άγχος, και το συνοδεύει δηλαδή, συνοδεύεται από το άγχος, απευθύνεσαι στον κόσμο. Να τώρα με βλέπω και συνειδητοποιώ, ήταν τα πρώτα λεπτά ότι βλέπω το βλέμμα μου. Ναι, που είναι πιο έντονο, ναι, το κάνω αυτό τώρα, με βλέπω, με παρατηρώ. Έχεις όμως, νιώθεις ότι έχεις την ασφάλεια των ανθρώπων που θα σε δούνε μετά και θα σου χαμογελάσουν και θα σου πούνε ότι πάμε ρε παιδί μου, πάμε όπως νιώθεις, ό,τι κάνεις. Και φυσικά να έχεις κάνει προετοιμασία. Αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σε επίπεδο σύνδεσης με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, σε όλους τους τομείς, από αρχισυντάκτες, από συνεργάτες που βγαίνουν μπροστά, από όλο το team δηλαδή, ναι. Και κυρίως αυτό που δεν φαίνεται, τότε δημιουργείται ένα πράγμα σε σένα που αποτυπώνεται. Το χρεώνεις εσύ βέβαια. Αυτό σαν είναι. Απειρία, σαν άγχος, ό,τι θέλεις. Σαν ανεπάρκεια πολλές φορές. Αυτό. Σαν ακαταλληλότητα. Σαν. Πού πας, κούκλα μου. Γιατί το πίσω κομμάτι είναι το υποστηρικτικό. Και επειδή εσύ πέρασες και δυσκολία με το πίσω κομμάτι. Εντάξει, δεν τα συζητάω πια, αλλά. Όλοι έχουν περάσει, αλλά ναι. Μ' αρέσει γιατί δεν έχει γράψει όμως επάνω σου, Ιωάννα. Όχι μόνο δεν έχει γράψει. Δεν έγραψε. Γιατί θα μπορούσε να πει και ένα γεια σας, παιδιά. Όχι. Άντε, γεια, φεύγω. Το γεια σας το λέω με τον τρόπο μου. Ξαναβρήκα. Δούλεψα πολύ το μέσα μου. Ξαναβρήκα εγώ την ισορροπία μου. Τη ισορροπία της Ιωάννας. Γιατί μάθαινα, μωρέ, κολυμπούσα και είχα όλο αυτό και τον ιστορικό μου κόσμο να πάλετε. Τι θέλεις, πώς θέλεις να είσαι, τι πρέπει να δείξεις. Είχα πολλά πρέπει στο μυαλό μου και κυρίως ανθρώπους που λέγαμε πριν. Πρέπει να κάνεις αυτό που σε κρίνουν. Που θα σου πούνε, δεν θα σου πούνε ότι ωραία. Πάμε να δούμε πώς θα το επεξεργαστούμε. Ναι. Είχες ανθρώπους που δεν πήγε καλά αυτό, με μια άλλη διάθεση και ενέργεια. Εντάξει, δεν κάνουμε. Πώς θα το πω τώρα. Είναι ένας απαιτητικός χώρος, ένας ανταγωνιστικός χώρος. Αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπω και χαίρομαι, γιατί ναι. Αυτό είναι το Α και το Ω, είναι να νιώθεις ότι υπάρχει σύνδεση και διάθεση να εξελιχθεί αυτό που ξεκινάει. Γιατί είναι σαν παιδάκι. Για μένα τώρα το TV Queen είναι ένα παιδάκι. Νέο παιδάκι. Το νέο παιδάκι. Είναι το ένα οποίο... μπουμπουκάκι, τώρα μαθαίνει τον κόσμο. Και τώρα το μαθαίνει ο κόσμος. Το μαθαίνει. Έχει απήχηση. Αφορά σαν πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και προβληματίζει και σαν πρόγραμμα. Και προβληματίζει. Βλέπεις, σκέφτεσαι πράγματα και στο επόμενο κομμάτι, στο επόμενο διάστημα που θα έχει στρωθεί. Θα έχουν περάσει και στο άλλο επίπεδο τα κορίτσια, με συνεχείς προκλήσεις, δοκιμασίες, με όλο αυτό το οποίο χτίζεται, θα καταλάβεις πολλά πράγματα και εμείς και ο κόσμος που μπορεί να μην είναι μέσα στην τηλεόραση, πόσα πράγματα μαθαίνεις και πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου σε σχέση με αυτό το οποίο προβάλλεται. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, πόσο γράφει το πρωινό πρόγραμμα σε όλες τις κοπέλες που θέλουν να δουλέψουν. Ανεξίτηλα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια ζώνη που τα κορίτσια είδες όλες. Θέλουν την πρωινή εκπομπή. Νομίζω ότι πολλές φορές γίνεται χωρίς να μπορείς να το συγκεκριμενοποιήσεις ή να το εξηγήσεις γιατί σου αρέσει αυτό. Σ' αρέσει, είναι πρωινή ζώνη. Μου αρέσει. Μ' αρέσει γενικά γιατί είμαι άνθρωπος της μέρας. Πρόσεξε να δεις τώρα τι είναι. Εμένα είναι άλλη. Το σκεπτικό μου και ο τρόπος, ο συλλογισμός μου είναι τελείως διαφορετικός. Τι πρωτότυπο. Εννοώ. Μόνη της. Ότι. Ναι, γιατί και εκεί η κούκλα μου είναι διαφορετική.
Ναι, την κάνω την αυτοκριτική μου. Εγώ μπορώ να μιλάω, να κάνω τον παρελθόν. Παράλληλα. Δεν θέλω παρέμβαση. Κάνω και κοιτάω την κάμερα και μιλάω μόνη μου. Και βρίσκω, πρόσεξε, βρίσκω απαντήσεις γιατί η λύση είναι μέσα μου. Γι' αυτό εσύ είσαι και τα αγαπητή με το μικρότσικο αγάπη μου. Γιατί το πάτε. Τώρα ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, θα σου πω και για τον Ανδρέα μετά. Γιατί του χαίρομαι που είμαστε μαζί. Θα σου πω ότι το να κάνει, να σκεφτεί τι θέλει. Εγώ είμαι άνθρωπο τη μέρα. Μ' αρέσει η μέρα, δεν μ' αρέσει η νύχτα από πολλέ απόψει. Άλλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα, βέβαια, καμία σχέση και εδώ μιλάμε και για prime time. Θα σου πω όμως ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα ότι αυτό που ξέρω, αυτό έχω κάνει πρωί, μεσημέρι, αυτή η ζώνη. Ναι. Δεν θα τολμούσα να επιτρέψει τον εαυτό μας να σκεφτεί να δοκιμάσει κάτι άλλο. Τώρα πια, εδώ και αρκετό καιρό, άρχισα να λέω και γιατί όχι. Αν κουμπώσει μέσα μου και σαν διάθεση, σαν project, σαν φύση προγράμματος, αλλά και σαν χρονικό κομμάτι. Οπότε ενδυνάμει. Για το ρόλο μου εννοώ ότι. Αν κουμπώσει και επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος της ομάδας, μια ωραία ομάδα θα έκανες ένα πρωινό πρόγραμμα. Βέβαια. Και τώρα θα το έκανα και με διαφορετική ματιά. Γιατί ξέρω κι εγώ τι μου αρέσει, ξέρω πόσο πιο χαλαρή είμαι. Οτιδήποτε κι αν κάνω όμως να είμαι γερή, να έχω την υγειά μου και να υπάρχει διάθεση βέβαια από όλους. Θέλω να το κάνω, βρε Καταρίνα, και να το χαίρομαι, να το απολαμβάνω. Να γελάω με την ψυχή μου, να περνάω καλά. Όχι μόνο να χαμογελάω, με όλα τα θέματα που αγγίζουμε, με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που έτσι κι αλλιώς με χαρακτηρίζει, αλλά κυρίως να τον έχει. Το χαίρομαι. Ούτως ή άλλως. Πάντοτε όμως έναν κόφτη ο οποίος μου έκανε, με κράταγε πάρα πολύ πίσω, ακόμα και στο έπιανα τον εαυτό μου να χαμογελάω, να θέλω να βγει όλο μου το είναι εκείνη τη στιγμή, γιατί φουρτουλάει η καρδιά μου, ρε παιδί μου, και μετά λέω ότι. Όχι, μάζεψε το γέλιο τώρα γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Έκανα τέτοια τρελά που τα έκανα και στον εαυτό μου μόνη μου εγώ. Τώρα θα είσαι πιο. Τώρα είσαι εντελώς πιο free. Τώρα έβλεπα που έκανα στην πρεμιέρα, για φαντάσου. Και τους πείραζα, τους έκανα πλάκες και έλεγα τώρα θα καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Αλλά ήταν τόση η ανάγκη μου να ευχαριστηθώ εγώ αυτό που νομίζω λέω. Νομίζω ότι έδειξε. Τι γέλαγα μόνη μου. Μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Γιατί κάποια στιγμή καταλάβαινε το άγνωστο έκανε ένα. Ναι. Και λέω. Δεν μπορώ. Έγινε η ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Χαλάρω. Γι' αυτό σου λέω τέριαξε με τον Ανδρέα. Είναι ωραίο τύπο. Είναι όσο τον έχω ζήσει δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ το ότι έχει εμπειρία και δεν την κρατάει μόνο για την πάρτι του, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι το κάνουν φτασμένοι. Κρατάνε το μίσκρανα, δεν θα το πω. Είναι σαν τις μαγείρες που του πει: μα πώς το κάνεις και τόσο. Α, θα σου πω, δεν είναι τίποτα. Πες το που Χριστιανή μου, πούνε, και δεν στο δείχνουν. Και άμα τη βάλεις εκείνη την ώρα να στο δείξει, πάνω από την θα πει: α, δεν στο είχα πει στη συνταγή. Κάπως έτσι θεωρώ και τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γι' αυτό και τον θαυμάζω και τον σέβομαι, γιατί λέει πράγματα. Αν δει ότι ενδιαφέρεσαι και θέλεις να μάθεις, θα σου ανοίξει όλη του την καρδιά και το μυαλό και τη γνώση του. Και έχει μαζεμένη, συσσωρευμένη σοφία. Οπότε θα είναι ευχάριστη ήσασταν... πολύ, έχει χιούμορ, είναι δίδυμο. Ναι, διδυμάκι αγάπη μου. Θα ήσασταν ωραίο team για πρωινό. Απλά το λέω γιατί αμέσως, για να γράφτηκε αμέσως, σαν ιδέα, δεν γράφτηκε σαν στανταράκι. Και ήταν κάτι που ο κόσμος είδε. Ότι αυτά τα δύο εδώ ματσάρουν τα πλάσματα. Ενεργία. Δεν λέω σε τίποτα όχι. Αλλά και τίποτα σίγουρα. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα γιατί προφανώς αυτά είναι υποθέσεις όμορφες. Ναι. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που θα συνεργαζόμουν άνετα μαζί του γιατί είναι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω και παρέα μαζί του. Καλή μιλάει και γελάω. Λέει και είναι και χυμαρόδος, λέει τα αστεία του, τις πλάκες του. Και μου αρέσει γιατί βρίσκει μέσα από τις λέξεις αυτά τα. Σου λέει συμπυκνωμένες σοφίες. Και λέει και ατάκες που πας μετά στο σπίτι και κουκλάρες. Πάει να βρει τι είδαμε. Τι ύποχα. Τα λέει που ήδη. Ναι, θα πετάξει ένα μπρέχτ εκεί που δεν το περιμένει ο Ανδρέας. Έλα. Αλλά είναι ωραία. Κάτι που προσπαθώ να θυμηθώ τον τίτλο ενός βιβλίου. Επικίδιος, κάπου που. Επικίδιος, σούπε. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα σημείωσα για να το παραγγείλω το βιβλίο. Είναι. Που είναι χιούμορ, δηλαδή πώς μέσα σε. Μια κηδεία πολλές φορές, που στενά χώρα τη ζωή, θα γελάσει, θα κάνει πλάκα. Εννοείται, παιδί μου, όπως λένε, κηδεία χωρίς γέλια και γάμος χωρίς κλάμα δεν υπάρχει. Ωραίο, εξαφανίζεται. Πραγματικό ιστορία. Πάμε τώρα στις κουινάρες μας εκεί. Γελάνε τα παιδιά. Τι γελάνε τα παιδιά. Πάμε. Εγώ που το παρακολουθώ φανατικά, είδα τα τεσσινά τα πάντα. Δεν έχω χάσει μέχρι στιγμή επεισόδιο. Έχει εσύ δει. Υλικό το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει, πιστεύει στην τηλεόραση. Να σου πω, αν ξεχωρίσω. Σπάργανα τώρα, μιλάμε στις αρχές του, έτσι. Ναι. Θα σου πω ότι δεν τολμάω να πω πρόσωπα, αλλά διακρίνω. Ναι, ναι. Κοίταξε. Όχι, πάντα σε ένα. Πρόσωπα, ναι, και για... θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πάντως ένα πρόγραμμα, ιδίως τηλεοπτικό, μην γελιόμαστε. Πολλές φορές οι άνθρωποι πηγαίνουν για να μάθουν πράγματα, αλλά μπορεί και στο πίσω μέρος του μυαλού τους να θέλουν. Να το ζήσουν σαν εμπειρία, όχι απαραίτητα αυτό που λέμε ότι ρε παιδί μου, είναι το όνειρό μου. Θέλω να το ζήσω, θέλω να το κάνω. Τίμιο και αυτό, σεβαστό και αυτό. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που το θέλουν όμως πάρα πολύ. Και αυτό θα φανεί γιατί όντως θα προσπαθήσουν πάρα πολύ
παραπάνω βασικά θα προσπαθήσουν από άλλες. Το έχω καταλάβει κι εγώ, ότι υπάρχουν άτομα που θέλουν να παίξουν τις παρουσιάστριες και υπάρχουν άτομα εκεί μέσα που θέλουν να γίνουν πραγματικά. Εκεί θα το καταλάβεις από το ποιες κοπέλες τσαλακώνονται και θα τσαλακώνονται περισσότερο. Εμένα πρόσφατα που το κομμάτι της, της δοκιμασίας με το μακιγιάζ. Με το μακιγιάζ. Ναι, θα σου πω. Περίμενα να δω την αντίδραση από σε τώρα μου έλεγες ξεβάψου και μείνε, θα το έκανα. Ναι. Πριν από κάποια χρόνια δεν θα το έκανα εύκολα, γιατί πίστευα, όχι γιατί αγχωνόμουν για την εμφάνισή μου, αλλά γιατί πίστευα ότι πώς θα κάνω τηλεόραση και θα φαίνονται, ας πούμε, οι πόροι από το πρόσωπό μου. Γιατί στερεοτυπικά έχουμε μάθει ότι κάπως έτσι πρέπει να βγαίνει το έργο. Και μέσα από αυτό και από τα social media, από το πώς προβάλλονται το γυναικείο πρότυπο ομορφιάς, εγκλωβιζόμαστε μόνες μας σε ένα μονοπάτι το οποίο θέλει να είσαι τέλεια, να δεις όχι. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνω με τη μικρή και μετά, να σου πω πιο πολύ, αναθεώρησα πολλά πράγματα και λέω και στην καθημερινότητά μου, θέλω να είμαι, ναι, είμαι αυτή. Όταν λοιπόν τσαλακώνεσαι και δεν διστάζεις να δείξεις τον εαυτό σου, με τις ατέλειες στο δέρμα σου, με όλα ρε παιδί, όμως δεν στεκόμαστε σε σημαδάκια και λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις ότι δεν σε νοιάζει να βγάλεις το είναι σου έξω. Φίση, αυτό παρατήρησα, γιατί παρατήρησα, ας πούμε, κορίτσια στο σπίτι που κοιμούνται βαμμένα. Λάθος. Λάθος. Σήμερα που θα μπουκάρω. Αυτό, πες το από μένα κιόλας. Θα το πω, γιατί σήμερα έτσι θα κάνω μια επίσκεψη. Μπαίνεις όντως. Μη με τρελαίνεις. Εγώ το πήρα και καλά θα μπουκάρω, θα πω... Θα μπορούσε και αυτό. Τρελαίνομαι. Να πάω στη... Μπράβο. Σήμερα που θα μπουκάρω. Να σου πω. Θέλω... Έλα, θα είμαστε συντονισμένοι. Δεν είχα μόνο. Εγώ... Αυτό θέλω να τους πω. Καλή, σβηστείτε το βράδυ που κοιμάστε. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι έχουν και τα κορίτσια που έχουν άγχος πολύ. Γιατί τους γράφουν οι κάμερες. Σύστομος, με στεναχωρεί, γιατί αυτό είναι ένα στερεότυπο που εμείς. Εμείς το δημιουργούμε και το καλλιεργούμε. Έχουμε δημιουργήσει. Εμείς το καλλιεργούμε. Εμείς και οι τηλεθεατές. Σαφέστατα είναι η εικόνα η τηλεόραση. Εγώ το συζητώ και δεν το συζητώ και να έχουμε και την καλύτερη μας έκφανση. Και θα φροντίσεις την εικόνα σου και όλα. Γι' αυτό έχουμε και ομάδες και συνεργάτες επαγγελματίες στο κομμάτι αυτό. Και δεν το συζητώ, μας έχουν σώσει από ξενύχτη καλή ώρα που μας έφεραν στα ίσια μας που ήταν η σακούλα. Και βγάζουμε τον τεμακιγιάζ και λέμε ξεβαφτεί. Και φέρνει τώρα του τουντζί στα μαντήλια. Το πουθενά και βγάζει εδώ πέρα και σου λέει κιόλας. Δεν σε βλέπω να κάνεις, μη μου μιλάς μόνο. Και ακούω από πάνω. Κι άλλοι είναι τα φώτα, είναι η ρύθμιση. Το ξέρουμε ότι μόνο τα φίλτρα του καφέ δεν μας έχεις βάλει, Κώστα μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας σώζεις, αγάπη μου. Να πούμε ότι όντως. Γιατί. Είναι βασικό όμως αυτό που λες, γιατί και στον ύπνο, αλλά και να σου πω κάτι. Αυτό που πολλές φορές γίνεται και βλέπουμε τώρα, γιατί παρακολουθεί ο κόσμος, συμβαίνει πολλές φορές σε κορίτσια και στις σχέσεις τους. Παιδιά... Μην ξυπνήσει και με δει, όχι, να σε δει. Παιδιά, πώς θα γίνει. Το έκανε και στο ίσιο το τέρι μου που σηκωνόταν η Κατερίνα Λέχου και τότε λέγαμε. Αλλά το κοροϊδεύαμε, το πειράζαμε. Και στην πλάκα το παίρναμε. Είναι μια πραγματικότητα. Μην το γελάς. Και εμένα αυτό μου έκανε περισσότερο εντύπωση, γιατί τα κορίτσια θεωρώ ότι έχουν και λίγο social media στο μυαλό τους μαζί με το κομμάτι της τηλεόρασης. Λογικό όμως. Απόλυτα λογικό. Απλά βλέποντας εξωτερικό τηλεόραση, βλέπεις ότι όλες οι παρουσιάζεις είναι πολύ λιγότερο βαμμένες. Δηλαδή στη Γαλλία είναι όλες. Φοβερό. Και επειδή παρακολουθούσα και πριν από χρόνια αυτό το κομμάτι που λες, το εντόπιζα, όχι μόνο το ηλικιακό που δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό που έλεγες με την εικόνα. Όσο πιο. Το περίσσιο χαλάει το ίσιο, λένε κάποιοι. Όσο πιο λίγο, όσο πιο. Όσο πιο simple, η Μητρόπολη της τηλεόρασης που είναι η Αμερική, ναι. Δεν μπορούμε αυτή να πούμε ότι έχουμε ένα παρουσιαστή στο μυαλό μας που όντως είναι ο Brad Pitt. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λόγος. Ξαφνικά πρέπει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα μοτίβα. Εγώ θεωρώ, και αυτό θέλω να πω στα κορίτσια, ότι αυτό πλέον... Ξεπεράστε το. Δόξα τω Θεώ και νομίζω ότι να κάτι που βοήθησαν τα social media. Ναι. Ότι έχει αρχίσει και ξεπερνιέται. Βλέπεις. Και δόξα τω Θεώ, πάμε σε μια τηλεόραση λίγο πιο κανονική, ρε παιδί μου. Εγώ χαίρομαι και το βλέπω αυτό να αλλάζει. Και γενικώς βλέπω πράγματα να αλλάζουν. Αλλά προφανώς δεν γίνεται να πατήσει ένα κουμπί και από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν πεπιθήσεις, να αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις και εσύ ο ίδιος τα πράγματα και τον εαυτό σου. Άρα και οι ιδιοσυγκρασίες. Ναι, αλλάζουν όμως. Και χαίρομαι γιατί και ο κόσμος το αγκαλιάζει και το αποδέχεται. Διανοείς ότι μιλάμε 30 λεπτά, το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Πέρασαν 30 λεπτά. Αν ξέρεις ότι μετράω τα κοντινά που σου κάνω, καπετανή. Κάνει κοντινά. Έχει δεν προλαβαίνω εγώ να δω, αλλά τώρα που κλέβω ματιά στο μόνιτορ. Κοίτα που μας έχει δίπλα-δίπλα. Και είμαστε πολύ... μεξικάνικο. Σατανική. Σωράγια Μοντενέγκρο, θα σε πολεμήσω. Θα σε πολεμήσω όχι. Τι σου έχω φταίξει, εγώ το παίζω τα πυρό χαμομηλάκι και ξαφνικά.
Και τι σου έχω φταίξει. Τίποτα, τίποτα. Είναι. Έφερε δίπλα για να με πολεμήσει. Είναι τόσο ωραία. Πήγα μωρέ, ξέρεις τι έγινε. Πήγα προγραμμάτιστο ταξίδι εκδρομούλα. Κορίτσι μου. Και το χάρηκα. Και επειδή όντω σε αγαπάνε πολύ, να ξέρει και έχει πολλού χαιρετισμού και σένα. Δεν μπορούσα να έρθω. Και σένα και να ξέρει ότι για μένα ήσουν η φετινή έκπληξη και μία από τι γνωριμίε που είμαι πολύ χαρούμενη που έχω κάνει. Στηρίζω. Μαλέσκου. Δαγκωτό και τρώει τη δίπλα και τη δαγκώνει. Γιατί εμείς κύριε το εννοούμε. Και εσύ, είπα, στην τηλεόραση δεν τρώμε ως γνωστό, μόνο αναπνέουμε. Στηρίζουμε Ιωάννα Μαλέσκου, στηρίζουμε τη δίπλα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ ξέρεις πως το χάρηκα. Τα πάμε ωραία. Και βάζετε και το τραγούδι μου, ρε παιδιά, μου αρέσει πολύ.